Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Κρίντα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αλλά και διευθύνων σύμβουλος της Attica Wealth Management. Κύριε Κρίντα, καλώς σας απόγευμα. Καλώς σας απόγευμα. Σήμερα λοιπόν σας έχουμε με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Ένωσης Θεσμικών Εταιριών να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο κλάδο. Και βέβαια η κουβέντα μας θα ξεκινήσει με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι και τα πιο δημοφιλή και τα οποία βέβαια εμφάνισαν και αρκετά καλή απόδοση το 2013, όπως συζητούσαμε και πριν λίγο. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια το 2013 έκαναν περίπου 36% απόδοση κατά μέσο όρο. Ήταν η δεύτερη στη σειρά χρονιά, διότι και το 2012 ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Και αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι οι επενδυτές οι οποίοι ακολούθησαν μια σταδιακή επένδυση, επένδυαν δηλαδή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τακτικές καταβολές, μέσα σε αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές κατάφεραν να επανακάμψουν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ζημιών που είχαν καταγράψει λόγω της μεγάλης κρίσης από το 2008 και μετά. Τώρα, όσον αφορά το διαχωρισμό εσωτερικού-εξωτερικού, εκεί πώς είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, στο εξωτερικό ήταν επίσης μια καλή χρονιά, αλλά οι αποδόσεις κατά μέσο όρο ήταν αισθητά χαμηλότερες. Αυτό αποδεικνύει ότι η χρονιά για τις ελληνικές αξίες ήταν πολύ πολύ καλύτερη. Αποδεικνύει επίσης ότι οι ελληνικές μετοχικές αξίες είχαν βρεθεί σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, μιας και μιλάμε και για το 12 που πήγαν καλά, αλλά και για το 13. Και ήδη η χρονιά η φετινή, το 2014, έχει ξεκινήσει επίσης θετικά. Που δείχνει πως μετά από μία περίοδο που οι επενδυτές εγχώριοι και διεθνείς πέρασαν από το στάδιο της ανησυχίας, εκείνο του πανικού, και σχεδόν ξεπούλησαν τα πάντα, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, πιέζοντας ουσιαστικά τις τιμές στο χαμηλότερο δυνατό σημείο, έχουμε μπει σε μια διαδρομή επαναπροσδιορισμού της πραγματικής αξίας με γρήγορα βήματα. Φύγαμε δηλαδή από ένα γενικό δείκτη της τάξης των 400-500 μονάδων και φτάσαμε στο 1300 μέσα σε λιγότερο από 2,5 χρόνια. Είδαμε μια μεγάλη δραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα ήθελα να μας πείτε οι Έλληνες διαχειριστές πώς κινούνται αυτή την περίοδο. Οι Έλληνες διαχειριστές, καταρχήν μιλώντας για την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, να πω ότι το σύνολο, το μέγεθος του κλάδου μας είναι περίπου 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον με τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Και ότι ουσιαστικά αποτελείται από 11% εταιρείες που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, ένα 33% που είναι οι διαχειριστές, ή ΕΠΕΗ που λέμε, οι διαχειριστές επενδύσεων, 55% είναι η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων σε αυτή την ομάδα των θεσμικών επενδυτών και έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι πια από τις εταιρείες επένδυσης χαρτοφυλακίου, οι οποίες ελπίζουμε να μεγαλώσουν και πάλι. Οι Έλληνες διαχειριστές λοιπόν, μιλώντας πια για τα αμοιβαία κεφάλαια που εκ των πραγμάτων δημοσιεύουν πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τη διαχείριση ιδιωτικών χαρτοφυλακίων που απαγορεύεται, έχουν ενεργοποιηθεί έντονα και έχουν δείξει ότι έχουν πάει και πάρα πολύ καλά σε σχέση με την πορεία της αγοράς. Το μέγεθός μας είναι ακόμα μικρό για το μέγεθος της αγοράς, με αποτέλεσμα η συνδρομή μας στα δρόμενα να μην είναι αυτή που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς οι ίδιοι. Όταν λέτε το μέγεθος, εννοείται των εταιριών? Το μέγεθος των κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε. Φανταστείτε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια στο σύνολό τους είναι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μετοχικά είναι περίπου το 25% της αγοράς. Σε μία κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου αρκετά πολλαπλάσια. Συνεπώς, πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε πολλούς λόγους. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι η κρίση και η ύφεση χτύπησε πάρα πολύ έντονα την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Να σημειώσουμε εδώ δύο νούμερα χωρίς να κουράζουμε, ότι στις αρχές του 2008 το σύνολο της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σας είπα πριν από λίγο ότι σήμερα είναι 6. Η υποχώρηση λοιπόν των κεφαλαίων είναι ένας σημαντικός παράγοντας, η μείωση της αξίας επίσης. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ, με ό,τι ευθύνη αναλογή και σε εμάς τους ίδιους τους θεσμικούς επενδυτές, ότι η παιδεία των Ελλήνων γύρω από τις επενδύσεις είναι ακόμα συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους μικρότερη και έτσι δεν έχουμε πολλούς
Έλληνες αποταμιευτές που να βλέπουν τις επενδύσεις μακροπρόθεσμα σαν μια συστηματική διαδικασία. Άρα δηλαδή η κατακεφαλήν επένδυση στην Ελλάδα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του εξωτερικού. Είναι αισθητά χαμηλότερα από ό,τι στο εξωτερικό και είναι εντυπωσιακό να δει κανείς πόσο χαμηλότερα είναι ακόμα και με χώρες οι οποίες πριν από μερικά χρόνια βρισκόντουσαν πίσω από την Ελλάδα στον τομέα των θεσμικών επενδύσεων, όπως η Τσεχία ή η Πολωνία, στην οποία έχει γίνει μια εξαιρετική διαδρομή στην αγορά των θεσμικών επενδύσεων, και προσφάτως η Μάλτα, που στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει περισσότερο ενεργητικό υποδιαχείριση σε σχέση με εμάς. Εδώ πρέπει, μιας και ανέφερα τη Μάλτα και την ανέφερα επίτηδες, υπάρχει και μια διαδρομή που έχει να κάνει με την συνολική στρατηγική της χώρας ως προς το συγκεκριμένο θεσμό. Δηλαδή, η διαχείριση, η Μάλτα προφανώς έχει πολύ πολύ λιγότερους κατοίκους από όσους η Ελλάδα και συνεπώς πολύ λιγότερους πιθανούς επενδυτές. Ο λόγος που βλέπουμε σε διάφορες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο, που είναι επίσης μια πολύ μικρή χώρα, αλλά έχει πολλά κεφάλαια υποδιαχείρισης, ο χώρος αυτός να ανθεί, είναι γιατί υπάρχει μια κεντρική πολιτική από την κεντρική κυβέρνηση να δοθεί έμφαση στη διαχείριση κεφαλαίων ως ένας κλάδος της οικονομίας που μπορεί να αποδώσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και στην Ελλάδα. Το υλικό που υπάρχει από πλευράς διαχειριστών, των ανθρώπων των ίδιων, η τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες, η εμπειρία που έχουμε χτίσει περνώντας μέσα από πολύ δύσκολα κύματα, πιστέψτε μου, και παλιότερα, σίγουρα, μετά το 1999-2000. Αλλά αυτές οι δυσκολίες ίσως βοηθούν να γίνουν και καλύτεροι διαχειριστές. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Μιλώντας με τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό, αισθανόμαστε πως δεν υπολοιπόμαθα σε τίποτα. Έχουμε μια μεγαλύτερη εξειδίκευση στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη από ότι οι συνάδελφοι στην Κεντρική Ευρώπη. Η τεχνολογία όμως και η πληροφόρηση είναι ενιαία, υπάρχει παντού. Αν καταφέρουμε να μεγαλώσουμε το ενδιαφέρον γύρω από το χώρο και εντός, αλλά και από τους διεθνείς δραστηριοποιούμενους οίκους, νομίζω έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αγορά που μόνο να μεγαλώσει μπορεί. Σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει και κάποιο άλλο κομμάτι, δηλαδή η διαχείριση των ταμείων. Θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Σε ποια φάση βρίσκεστε? Πιστεύω πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο, διότι αντιλαμβάνεστε πολύ, πολύ πριν πας στο εξωτερικό να πείσεις ότι αξίζει τον κόπο να σου εμπιστευτούν εκείνοι τα χρήματά τους να τα διαχειριστείς εσύ, πρέπει να αποδείξεις ότι οι δικοί σου σε έχουν εμπιστευτεί ήδη. Συνεπώς η διαχείριση των ταμείων, όπου νομίζω ότι μπορούμε να συνδράμουμε και να φέρουμε πολύ πολύ καλά αποτελέσματα, ήδη έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών οργανισμών, η οποία μάλιστα προχωράει και ένα διαγωνισμό αυτό το διάστημα για τη διάθεση, για τη διαχείριση των κεφαλαίων που έχει στην επίβλεψή της. Η ΕΔΕΚΤ που επίσης λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πρέπει να ενταθούν λίγο οι προσπάθειες και από τη δική μας τη μεριά και από τη μεριά των ταμείων και της πολιτείας, προκειμένου σε αυτό τον χώρο που έχει κατά το παρελθόν πληγεί πολύ από τις μικρές σε απόδοση επενδύσεις, να μπορέσουμε να προσφέρουμε και ταυτόχρονα να δείξουμε στο εξωτερικό ότι η ίδια μας η πατρίδα μας εμπιστεύεται. Σωστά. Πάμε λίγο στις αποδόσεις που είδαμε το 2013, καθώς παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα μετοχικά αμοιβαία, που όπως είπαμε είναι και αυτά που προσελκύουν την μεγαλύτερη μερίδα των επενδυτών, είχαν απόδοση κατά μέσο όρο άνω του 30%. Ναι, κατά μέσο όρο περάσαν το 36%. Ήταν η δεύτερη συνεχής χρονιά που οι αποδόσεις ήταν εντυπωσιακές. Το 2012 ήταν ακόμη καλύτερη. Τα ομολογιακά όμως ήταν, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ήταν ο πρωταθλητής στους επιμέρους κλάδους. Εκεί είχαμε θεαματική απόδοση, έτσι. Η απόδοση έφτασε στο 40% εκεί κατά μεσόωρο. Πού οφείλεται αυτό? Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο της αντίληψης που υπάρχει στους ξένους θεσμικούς επενδυτές, το γεγονός ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται και εξελίσσεται ομαλά και τα αποτελέσματα καταγραφόντουσαν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, συνδυάζοντας επίσης και το γεγονός ότι το σύνολο των ομολόγων ελληνικού δημοσίου σε κυκλοφορία πια είναι περιορισμένα, είναι λίγα, δεν είναι από τα 300 δισεκατομμύρια που είναι το συνολικό χρέος. Περίπου 30-35 δις είναι εκδόσεις μετά το PSI, όπως λέμε, που κυκλοφορούν.
Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν, εμπιστοσύνη στην οικονομία, μεγαλύτερη ορατότητα από το εξωτερικό και μικρός σε όγκο μέγεθος χρέος που κυκλοφορεί, βοήθησαν ώστε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Ουσιαστικά ανατιμήθηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ακόμα οι αποδόσεις είναι αισθητά υψηλότερες από ό,τι σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως λέμε, που περνά τα ίδια προβλήματα με εμάς. Εννοείται και τη νέα χρονιά. Ακόμα και σήμερα που μιλούμε. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται 2-2,5% ψηλότερα από τις αντίστοιχες της Πορτογαλίας, αρκετά ψηλότερα, ακόμη περισσότερο πιο ψηλά από την Ιταλία. Άρα νομίζω έχουμε μπροστά μας καλό δρόμο υπό τη βασική προϋπόθεση ότι συνεχίζουν τα θετικά μηνύματα από την οικονομία, δηλαδή βγαίνουμε σταδιακά από την κρίση και πάμε σε μια διαδρομή ανάκαμψης. Στα μετοχικά αμοιβαία, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την καινούργια χρονιά? Έχουμε κάποιους κλάδους ή μετοχές που ίσως βρεθούν στο επίκεντρο? Κοιτάξτε, η καινούργια χρονιά έχει ξεκινήσει και αυτή αρκετά θετικά. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, στο ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθείται μια διαδρομή επαναπροσδιορισμού των αξιών. Οι τιμές είχαν φτάσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Από τη μία μεριά αυτό έκλεισε νομίζω το 12 και το 13. Αυτό που ξεκινάει να συζητιέται ήδη από την αρχή του χρόνου είναι τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που θα αρχίσουν οι εταιρείες που έχουν περάσει μέσα από μια μεγάλη διαδρομή αναδιάρθρωσης να παρουσιάζουν ίσως και από αυτήν εδώ τη χρονιά. Έτσι λοιπόν θα έλεγα πως δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάποιο κλάδο από αυτήν εδώ τη θέση, αλλά θα σας έλεγα με σχετική έτσι ασφάλεια ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και φέτος, τηρουμένων των βασικών αναλογιών, αν δεν έχουμε εκπλήξεις παγκοσμίως ή εγχωρίως, θα είναι μια ενδιαφέρουσα αγορά και πάλι. Η ορατότητα από το εξωτερικό για την Ελλάδα έχει αυξηθεί και αυτό το αισθανόμαστε καθημερινά. Αυτό δείχνουν και οι αποδόσεις των προηγουμένων ετών. Δηλαδή, σωστά, οι καλύτερες κατηγορίες ήταν οι κατηγορίες εσωτερικού, ακολουθούσε η κατηγορία των μεικτών, που είναι μεικτή κατηγορία, δηλαδή περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και εκεί πάλι τα αμοιβαία κεφάλαια που είχαν έμφαση μεικτά μεν, αλλά στο εσωτερικό πέτυχαν καλύτερες αποδόσεις. Και κλείνοντας, κύριε Κρίντε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους επόμενους στόχους της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για την καινούργια χρονιά. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών είναι ένα ιστορικό θεσμικό όργανο στον χώρο. Υπάρχει από το 1985. Έχει κρατήσει ένα αρκετά χαμηλό προφίλ στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται τις θέσεις της και πιστεύει ότι η έμφαση στην επικοινωνία με τους επενδυτές, στην εκπαίδευση των επενδυτών και ταυτόχρονα η σωστή επικοινωνία με την πολιτεία προκειμένου να αντιληφθεί τις ευκαιρίες που δίνονται σε αυτό το χώρο είναι αυτή που πρέπει να μας καθορίζει τα βήματά μας όπως και στο παρελθόν έτσι και φέτος. Παραμένουμε λοιπόν σταθεροί στις ίδιες αξίες. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και ενδιαφέρον στο θέμα των ταμείων όπως είπαμε και πριν και θα είμαστε αρρωγοί σε όλες τις προσπάθειες θεσμικές αλλά και ιδιωτικές που βοηθούν το θεσμό να φτάσει ολοένα και κοντύτερα στον μέσο επενδυτή, μιας και έχουμε πια πάρα πολλά στοιχεία για να αποδείξουμε ότι και καλύτερα οι Έλληνες διαχειριστές τα πάνε, αλλά και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια προσφέρουν με τη βασική έννοια της διαφοροποίησης που για τους θεσμικούς επενδυτές, είτε αμοιβαία κεφάλαια, είτε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, είτε ΠΕΗ, είναι μια βασική αρχή που ακολουθείται πάντα. Κύριε Κρίντε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.